Ένα μπουκάλι νόβημα, γάζ και λευκοπλάστ. Εκεί. Δεν είναι κανένας. Θα έρθουν. Χρήστο, γογό, πελάτης. Παρακαλώ. Ένα μπουκάλι νόβημα, γάζ και λευκοπλάστ. Μάλιστα. Γογό, ένα μπουκαλάκι νόπνευμα, σε παρακαλώ. Μικρό ή μεγάλο? Μικρό. Μικρό, είναι δίπλα στο οξυζένε. Ναι. Ορίστε. Ευχαριστώ. 800, κύριε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, εσύ ήταν ανάγκη να μας φέρεις από μέσα που είχαμε τόση δουλειά. Δεν μπορούσες να σηκωθείς να εξυπηρετείς τον πελάτη? Δεν έχω πια καμιά σχέση με το φαρμακείο. Άλλο πάλι αυτό. Αφήστε με. Αφήστε με στη σκέψη και στον πόνο μου, σας παρακαλώ. Πώς μας τη βγαίνεις έτσι, ρε μαμά? Δεν φαντάζομαι να περιμένεις να σου απαντήσω. Άσε, μη με φτιάχνεις τώρα και λέγε πώς σου την έδωσε έτσι. Όταν μου μιλήσεις σωστά ελληνικά θα σου απαντήσω. Μου τη βγαίνεις, μου τη φτιάχνεις, μου τη δίνεις, σου τη δίνω μόνο με τους αλήτες τους φίλους. Καλά, είσαι και πολύ out να πούμε. Άσε την κόρη σου και να απαντήσεις σε μένα που δόξα τω Θεώ μιλάω πολύ καλά τα ελληνικά. Εσύ μιλάς τα δικά σου ελληνικά. Τα δικά μου δεν τα καταλαβαίνεις. Τα δικά σου είναι στεγνά, σκέτα λόγια. Τα δικά μου είναι της ψυχής. Ρε θύε, η μαμά δεν είναι καλά. Μήπως πρέπει να την πάω στο γιατρό? Από γιατρό την έπαθε. Δεν μιλάω για αυτό το γιατρό. Εδώ θέλει άλλο γιατρό η γυναίκα. Αυτό τον άλλο γιατρό τον θέλεις εσύ. Εγώ τα έχω 400. Και επειδή ακριβώς τα έχω 400, αντιλαμβάνομαι όσα συμβαίνουν γύρω μου και τη σκληρότητα με την οποία μου φέρονται οι άνθρωποι δικοί μου. Τι λέω, άνθρωποι δικοί μου? Ο άνθρωπος ο δικός σου σε νιώθει, σε καταλαβαίνει, σε πονάει. Μα τι λες, βρε Αμαλία, εμείς δεν σε καταλαβαίνουμε, δεν σε πονάμε. Με πληγώνετε. Αντιμετωπίσετε το πρόβλημά μου με σαρκασμό. Ρε μαμά, τώρα θέλεις να μας καραφιάσεις τελείως? Πόσο τη βάρεσαι έτσι τα καλά καθούμενα να μας το παίζει η Ιουλιέτα, μεγάλη γυναίκα? Οι Ιουλιέτες δεν έχουν ηλικία. Αυτά στο θέατρο. Εκεί μάλιστα. Έχω δει 50 Ιουλιέτες και 60 Ρωμαίους, αλλά στη ζωή. Και όταν εκεί συμβεί κάτι τέτοιο, θα μου επιτρέψεις να σου πω, το αντιμετωπίζουν με σαρκασμό, όπως και εσύ το είπες. Από αυτόν λοιπόν το σαρκασμό θέλουμε εμείς να σε προστατέψουμε. Μην μπαίνετε άδικα στον κόπο. Είμαι αποφασισμένη να κάνω τη ζωή που θέλω εγώ και θα την κάνω. Όποιος με αγαπάει, με αγαπάει για αυτό που είμαι και στέκεται δίπλα μου. Όποιος δεν με αγαπάει, απομακρύνεται. Φεύγει μακριά. Και να είστε σίγουροι, δεν θα βγω σαν το Λευτέρη Φανταζή στον δρόμο να φωνάξω «Υπάρχει κανείς? Όχι, γιατί ξέρω πως δεν υπάρχει». Τώρα εδώ θεία απάντας εσύ, γιατί ύστερα από εκείνο το «υπάρχει κανείς» του Λεπά που μου πέταξε, άσε, με κούφανε και ακόμα να συνέλθω. Δεν απευθύνομαι σε σένα. Ναι, βρε Αμαλία μου, αυτά που λες ούτε εγώ σε καταλαβαίνω. Τι θα πει, θα βγεις στους δρόμους να φωνάζεις και να ρωτάς αν υπάρχει κανείς? Όχι υπάρχει, υπάρχουν μας. Αποδείξτε το! Ωραία, να σου το αποδείξουμε. Θέλεις το γιατρό, πάρε το γιατρό και εμείς από κοντά. Τι λες και εσύ, ρε θύε? Αυτό που λέω. Θέλεις τον Θόδωρο, πάρε τον Θόδωρο. Δεν τον θέλω, με θέλει. Σε αυτό θα μου επιτρέψει να αμφιβάλλω. Χα! Να τώρα και η άλλη φάση. Η αμφισβήτηση. Ναι, βρε Αμαλία μου, είχες μια ενόχληση στο στήθος. Ωραία. Πήγες στο γιατρό, σε είδες, σε εξέτασες και σου είπε. Πως είμαι μια γυναίκα θερμή, εκρηκτική. Δεν είμαι λαπάσα για σένα. Έχω ανάγκη από σύντροφο, από σεξ, γιατί όλες οι αισθήσεις μου είναι ζωντανές. Καλά δεν τρέπεσαι να λες τέτοια πράγματα στην ηλικία σου. Πάρ' την από εδώ, Χρήστο, αμέσως. Δεν μπορώ να την ακούω. Πάρ' τη μέσα. Μήπως εγώ μπορώ να ακούω να λες τέτοιες? Άντε να μην το λερώσω το στόμα μου. Αυτό το κορίτσι με μισεί. Καθόλου. Απέναντίας σε λατρεύει. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορεί να είναι μακριά σου. Θέλει να είναι μαζί σου. Κι εγώ ό,τι θέλω μαζί μου. Αλλά αυτή αύριο μεθαύριο θα πετάξει. Και καλά αυτή. Αλλά ούτε κι εσύ να μην με καταλαβαίνεις. Μωρή, σε καταλαβαίνω, αλλά κάπου δυσπιστώ. Έτσι ξαφνικά του ήρθε του Θόδωρου το πάθος για σένα. Πρώτη φορά γίνεται. Δεν έχεις ακούσει για τον Κεραυνοβόλο, έρωτα? Σε αυτή την ηλικία. Να την πάλι ηλικία. Η λίβρη Αμαλία μου, αυτό είναι στα παιδάκια που είναι ανώριμα, ενθουσιώδη. Εμείς είμαστε έμπειροι άνθρωποι με γνώση. Μα τι λες, Χρήστο? Λίγοι γέροι έχουν αγαπήσει μικρούλες και τις παντρεύτηκαν κιόλας. Πού ήταν η λογική, η πείρα και η σκέψη τους? Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Πώς άλλη περίπτωση? Δεν τις πήραν από έρωτα? Ναι, για νοσοκόμες, αλλά η δική σας περίπτωση δεν είναι η ίδια. Ο Θόδωρος δεν έχει μεγάλη διαφορά ηλικίας από σένα, ούτε αυτός είναι γέρος, ούτε εσύ πιτσιρίκα. Γι' αυτό έχει αξία το αίσθημά μας. Αυτό θα ήθελα να τα ακούσω από τον ίδιο, από το δικό του το στόμα. Θα τα ακούσεις. Τρεις φορές την ημέρα μετά το φαγητό. Και όπως είπαμε, τηγανιτά, τέρμα. Λιγότερο κρέας. Ψάρια θα τρώτε και κοτόπουλο. Πάρτε και αυτά τα χάπια και περάστε σε λίγες μέρες να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ μου. Πού θα πληρώσω? Θα πληρώσετε έξω στη βοηθό μου. Ευχαριστώ. Στο καλό. Πα, εσύ είσαι εδώ? Φυσικά εδώ. Πέρασε. Α,
Σε βλέπω μια χαρά. Και αυτό το φίλο σε σένα, γιατρέ μου. Ή μάλλον Θόδωρε. Θόδωρε δεν είναι καλύτερα? Ναι, Θόδωρε. Και εγώ θα σε λέω Αμαλία. Έτσι δεν είπαμε? Και ξέρεις να το λες αυτό, Αμαλία, παλιόπαιδο. Δεν καταβάλω καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Πώς από εδώ? Τι πώς από εδώ? Α, έπρεπε να τηλεφωνήσω, λάθος μου. Βέβαια, εδώ είναι το ιατρείο σου, έχεις ασθενή σου. Συγγνώμη που δεν το σκέφτηκα, Θόδωρε. Παρακαλώ, παρακαλώ, μην το ξαναπείς. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθες. Και ακόμα περισσότερο χάρηκα με αυτή την αλλαγή που είδα, ε. Πράγματι, σήμερα είσαι μια άλλη γυναίκα. Πιο νέα, πιο ζωντανή. Πολύ πιο νέα. Πιστεύεις ότι νιώθω σαν παιδούλα? Θέλω να βγω έξω, να τραγουδήσω, να χορέψω. Και όλα αυτά τα χρωστάω σε σένα, Θόδωρε. Δεν μου λες, πήρες τα χάπια που σου είπα? Τι να τα κάνω τα χάπια? Το χάπι μου είσαι εσύ. Όλα αυτά που μου είπες άξιζαν για μένα χίλιες κούτες χάπια. Ξέρεις τι ήταν τα λόγια σου για μένα? Έχεις δίκιο. Ξέρεις, ο τρόπος που πλησιάζει ένας γιατρός στον ασθενή και αυτά που του λέει, ο τρόπος με τον οποίο τον αντιμετωπίζει, πολλές φορές μπορεί να έχει πιο θετικά αποτελέσματα και από το δραστικότερο φάρμακο. Τελικά τα λόγια του γιατρού είναι το καλύτερο φάρμακο, ε. Προπάντως όταν τα λες εσύ. Α, με κολακεύει, με κολακεύει. Καθόλου, λέω την αλήθεια. Θόδωρε, ναι. πρέπει να μιλήσεις με τον αδερφό μου. Γιατί? Έχει αυτός πρόβλημα με την υγεία του? Όχι, να του μιλήσεις για μένα. Να του πεις όλα όσα ανταλλάξαμε, όσα μου είπες εκείνο το πρωί που ήρθα πρώτη φορά να με εξετάσεις. Να του μιλήσω, αλλά γιατί? Τι γιατί? Γιατί δεν με πιστεύει και έχει αντιρρήσεις. Για τον τρόπο της θεραπείας? Ναι. Για τον τρόπο της θεραπείας. Δεν συμφωνεί με την αγωγή? Ναι, τον ενοχλεί η αγωγή. Να του μιλήσω και να του εξηγήσω. Επιστήμονες είμαστε, κύριο, και θα με καταλάβει. Εγώ θα έλεγα το άλλο. Άντρες είστε και οι δύο και θα σε καταλάβει. Θα του μιλήσεις? Ναι, βέβαια, γιατί όχι? Αυτή θα είναι η πιο μεγάλη στιγμή της ζωής μου. Θόδωρε, με κάνεις ευτυχισμένη. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή την ευρικότητα. Ε, πώς δεν την καταλαβαίνεις, Κατερίνα μου? Ξαφνικά έρχεται και μου λέει, θα έρθει να με ζητήσει ο άλλος. Τι να του πω εγώ του άνθρωπου, δεν σου τη δίνω? Ή αν θέλεις, περίμενε να παντρευτεί και η κόρη. Μα δεν πρόκειται να έρθει να σου ζητήσει το χέρι της. Δεν θα σου πει δηλαδή την αγαπώ μου, τη δίνεις, θα την κάνω ευτυχισμένη. Μια συζήτηση θα κάνετε. Θέλει να αρχίσει να έχει επαφές με την οικογένεια. Επαφές, αλλά σε αυτές τις επαφές κάτι πρέπει να πούμε. Τίποτα δεν θα πεις. Θα πεις αυτά που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Η ώρα η καλή, με τις ευχές μου. Κατάλαβε το επιτέλους, Χρήστο μου. Η Αμαλία δεν είναι κανένα ανήλικο να το κυδεμονεύσεις. Δεν ξέρω, εγώ ντρέπουμε. Ωραία να έρθουν να μου ζητήσουν την ανιψιά μου. Το καταλαβαίνω. Θα καθίσω, θα το συζητήσω, θα το χαρώ. Αλλά να έρθει η Αμαλία να μου φέρει το Θόδωρο, δένεται η γλώσσα μου. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Το βλέπω και δεν συμφωνώ καθόλου μαζί σου. Γι' αυτό και δεν θα φύγω. Θα κάτσω εδώ να μιλήσω εγώ αντί για σένα. Ή μάλλον να κάνω την αρχή σε μια συζήτηση ώσπου να ξεπεράσεις τις δυσκολίες και να τον αντιμετωπίσεις σωστά τον άνθρωπο. Ναι, σε παρακαλώ πολύ, Κατερίνα μου, γιατί μπορεί να πω τίποτα και να τον προσβάλλω τον άνθρωπο. Να μου λες τι ώρα είπε ότι θα έρθει? Έπρεπε να είναι εδώ. Έπρεπε να είναι εδώ, ε. Θα έρθει και η Αμαλία? Ναι, και αυτή έπρεπε να είναι εδώ, αλλά έχει πάει στο κομμωτήριο. Απίστευτα πράγματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι στα καλά καθούμενα. Είδες, πολλά μπορεί να πάθει ο άνθρωπος έτσι στα καλά καθούμενα. Χρήστο. Τι είναι? Έρχεται ψυχραιμία. Χαίρετε. Τι κάνεις, Χρήστο? Με θυμάσαι? Ναι, και βέβαια σε θυμάμαι. Μπορεί να μην βλεπόμαστε, αλλά δεν ξεχνιούνται έτσι οι παλιοί γείτονες. Η κυρία σίγουρα πρέπει να είναι η σύζυγός σου. Το βρήκατε, γιατρέ μου? Όχι, γιατρέ μου, όχι, γιατρέ μου. Μπορείτε να με λέτε Θόδωρε. Βέβαια, από εδώ και πέρα θα είστε δικός μας άνθρωπος. Εμένα με λένε Κατερίνα. Το ξέρω. Μου το είπε η κυρία Αμαλία. Μου είπε τα καλύτερα λόγια για σας. Τα ακούς, Χρήστο? Ουδέν κακό να μη γες καλού. Δεν κατάλαβα. Ο τίποτα, γιατρέ μου, ή μάλλον Θόδωρε. Αυτό είναι μια συζήτηση που είχαμε με τον Χρήστο. Και τώρα ας έρθουμε στα δικά μας. Και όταν λέω δικά μας, δεν εννοώ δικά μας. Εννοώ δικά σας που είναι και δικά μας. Τα της Αμαλίας εννοώ. Καταφωνεί! Όχι ο γάιδαρος βέβαια, η Αμαλία! Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Κόπηκε το ρεύμα στο κομμωτήριο και έμεινα με το μαλλί βραγμένο με τις ώρες. Τι κάνεις τώρα, έχεις ώρα εδώ? Μόλις ήρθα. Ότι θα αρχίσαμε να κουβεντιάζαμε για σένα. Να φύγω τότε, εγώ ντρέπομαι. Το ίδιο θα έλεγα κι εγώ. Πάψε, Χρήστο! Μα γιατί δεν καταλαβαίνω, αυτά είναι ανθρώπινα. Εγώ αν είχα μια αδερφή σαν την Αμαλία, θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν αποφάσιζε να παντρευτεί. Ακόμη και αν είχε κόρη, ανήπαντρη. Άσε να ολοκληρώσει ο Θόδωρος. Συνέχισε, Θόδωρο. Ναι, συνέχισε, Θόδωρο, μην τον ακούς. Και εμείς χαιρόμαστε. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Πιστεύω, σαν γιατρός και σαν επιστήμον, ότι ένας γάμος ή μια ανάλογη σχέση θα απαλλάξει την Αμαλία από όλες αυτές τις ενοχλήσεις. Καταλαβαίνεις, Χρήστο, έχω ανάγκη από γάμο ή από μια σχέση ανάλογη, ε. Εντάξει, εντάξει, πάρ' την να τελειώνουμε.
Δεν κατάλαβα. Ο Χρήστος θέλει να πει ότι είναι πολύ ευτυχισμένος που θα σας βάλουμε στην οικογένειά μας. Ποιον θα βάλετε στην οικογένεια? Εσένα, Θόδωρε. Πώς θα με βάλετε? Μα θα γίνεις αδερφός μας. Πότε θα γίνει ο αδερφός σας? Όταν θα πάρεις την Αμαλία μας. Μα γιατί να πάρω εγώ την Αμαλία? Για ποιος θα την πάρει? Ας την πάρει ο... Μα τώρα την κολοκυθιά θα παίξουμε. Συγγνώμη, Θόδωρε, εγώ νόμιζα ότι ήρθες εδώ για να μας... Όχι, βέβαια, για να ζητήσω το χέρι της Αμαλίας. Τι λες, Θόδωρε, γιατί αλλάζεις τα λόγια σου? Δεν αλλάζω τα λόγια μου, Αμαλία. Τι μου λες το γιατρείο, Θόδωρε, θυμάσαι? Εγώ θυμάμαι την κάθε σου λέξη. Χρειάζομαι εκτόνωση, μου είπες. Ναι. Τι εκτόνωση σου λέω εγώ? Σεξ, σεξ μου λες. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, σου λέω, το έχω ξεχάσει. Και τότε σου λέω εγώ θα το θυμηθείς. Όταν βρεθεί ο σωστός άνδρας. Ναι. Ναι, τι εννοεί, σου λέω? Δηλαδή να αποκτήσω εραστή? Δεν θα το έλεγα έτσι, μου λες. Πώς το λες, σου λέω? Τι εννοούσες, γκόμενο να βρω? Ελάτε, σταματήστε πια τις λεπτομέρειες. Όχι, θα συνεχίσω γιατί αυτές οι λεπτομέρειες είναι ουσιαστικές. Όχι, γκόμενο μου λες. Θα τον έλεγα σύντροφο, μου λες, και σύζυγο, μου λες. Σε τι ηλικία, σου λέω? Ένα σαν και εμένα, σου είπα. Όχι, εμένα είπες. Όχι σαν και εμένα. Σαν και σένα, δηλαδή. Λάθος. Ένα σαν και εμένα, σου είπα. Σαν, όχι εμένα. Εγώ δυστυχώς είμαι δεσμευμένος. Λυπάμαι. Γεια σας. Θόδωρε! Λυπάμαι. Γεια σας. Με ξεφτέλησε. Του πρόσφερα την αγάπη μου και αυτός την έριξε στα σκουπίδια. Όχι, μη λες τέτοια, Αμαλία. Τα λέω, έπαιξε με την αθωότητά μου, την παρθενική ψυχή μου. Του πρόσφερα ότι ωραίτερο είχα μέσα μου και αυτός το ποδοπάτησε. Όχι, Αμαλία, σταμάτα. Γιατί να σταματήσω? Γιατί νομίζω ότι ακούω διάλογο από κακή ελληνική ταινία. Ορίστε, αυτά το κακό κάνουν. Τις παίζουν και τις ξαναπαίζουν στην τηλεόραση και μας έχουν μάθει πια να λέμε τα ίδια πράγματα και στη ζωή μας. Με προσβάλλεις, Κατερίνα. Αυτό που λέω δεν είναι από ελληνική ταινία. Αλλά από τι είναι? Από βραζιλιάνικο σύριαλ. Έλα, πήγαινε τώρα μέσα να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό σου και σταματήσει πια αυτή η ελληνική παράσταση. Εγώ θα τον εκδικηθώ. Έπαιξε με τα αισθήματά μου. Θα το πληρώσει. Γνώρισε τον καλό εαυτό μου. Θα γνωρίσει και τον κακό, λοιπόν. Όχι, Αμαλία μου, να σε δω και ως Τζον Κόλινς στη δυναστεία. Τίποτα δεν θα κάνεις από όλα αυτά. Θα πεις ότι ήταν μια παρεξήγηση και θα τελειώσουν όλα. Ναι, βρε, Αμαλία μου, έχει δίκιο η Κατερίνα. Θα πεις εσύ ότι ήταν μια παραξήγηση. Δώσε με! Θα τον εκδικηθώ! Η μεγαλύτερη εκδίκηση για έναν άντρα είναι να μην σε δει να κλαις όταν σε αφήνει και φεύγει. Η μεγαλύτερη εκδίκηση για έναν άντρα που σε εγκατέλειψε είναι να σε δει την άλλη μέρα το πρωί με έναν άλλον άντρα. Λοιπόν, θα με δει. Ωχ, Χρήστο, πάλι γιατρός μας χρειάζεται. Αλλά αυτή τη φορά όχι γυναικολόγος, άλλος. Τι άλλος? Ένας καλός ψυχίατρος. Μάλιστα, κύριε. Ναι. Θα την ειδοποιήσω. Ναι, όταν έρθει, φυσικά θα την ειδοποιήσω. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ ευχαριστώ. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι γινόμαστε, Χαρούλα? Τι θες να γινόμαστε, ρε. Ένα μάτσο χάλια γινόμαστε. Και ο Σεπτέμβρης στα μέσα του. Άρε, φίβο. Τι? Πάει και ο Σεπτέμβρης και το που το κατάλαβα το καλοκαίρι. Μα δεν πήγες κι εσύ πουθενά. Εκεί, στο παράκι να το φυλάς, μη σου φύγει. Έκανες τουλάχιστον κανένα μπάνιο? Ω, μπάνια. Κάθε εβδομάδα από ένα. Α, πήγαινες μόνο την Κυριακή? Ποτέ την Κυριακή. Κάθε Σάββατο βράδυ. Τι, πήγαινες κάθε Σάββατο βράδυ και έκανες μπάνιο? Μη με κουφαίνεις τώρα. Στην μπανιέρα του σπιτιού μου. Εγώ πάντως, Χαρούλα, σου λέω να πας να κάνεις μπάνια, και λένε μάλιστα ότι τα μπάνια του Σεπτέμβρη είναι τα καλύτερα. Ξέρεις, κάνουν καλό σε όλο τον οργανισμό. Ναι, σε όλο τον οργανισμό εκτός από τα νεύρα. Α, ναι, βέβαια, ξέχασα. Εσένα όλα σου χτυπάνε στα νεύρα. Τελικά έχεις πρόβλημα, κορίτσι μου. Έχει πρόβλημα κάθε φυσιολογικός άνθρωπος που ξεκινάει να πάει σε ελληνική πλάζ και δει με λεωφορείο. Α, με λεωφορείο θα πας? Όχι, μωρέ, θα πάρω την BMW, την καινούρια που μου χάρισε στη γιορτή μου. Έλα, ρε Χαρούλα, τόσος κόσμος πάει με τα λεωφορεία. Τόσος κόσμος πάει, πώς πάει είναι το ζήτημα. Διότι εγώ, κύριε, μέχρι να φτάσω θα έχω καριδώσει καμιά δεκαριά και το καρύδωμα θα αρχίσει από πίσω, από την ουρά. Γιατί κάποιος θα με σμπρώξει, κάποιος θα πάει να μου χωθεί μπροστά στη ζούλα, κάποια μαντάμ θα μου βάλει τη μύτη της ομπρέλας με στο μάνι, κατάλαβες? Φτιάχτηκε η Χαρούλα. Έλα, ρε Χαρούλα, κάνει και εσύ λιγάκι υπομονή. Εντάξει, θα στριμωχτείς, θα ταλαιπωρηθείς λιγάκι, αλλά στο τέλος θα αποζημιωθείς από τον καθαρό αέρα και την ωραία θάλασσα. Πού υπάρχει, ρε, αυτό το τοπίο? Ποιο τοπίο? Ο καθαρός αέρας με την ωραία θάλασσα. Για τις ελληνικές ακτές μιλάμε ή για τις ακτές της Σεϊχέλες? Για τις ελληνικές, Χαρούλα. Μάλιστα. Οι ελληνικές ακτές, αγόρι μου, είχαν ωραίες θάλασσες. Αυτό συνέβαινε τον παλιό καλό καιρό. Τώρα βρισκόμαστε τον κακό μας τον καιρό. Διότι λίγο κάθε τόσο καμιά πετρελαιοκυλίδα, λίγο κάθε τόσο κανένα εργοστάσιο με τα αποβλητά του, πάρα πολλοί κολοέλληνες, όπως λέει και ο Σαββόπουλος, με τα πλαστικά ντενεκεδάκια και τα μπουκαλάκια και όλες τις βρωμιές που αφήνουν πίσω τις παραλίες. Να, δεν έχει μείνει ούτε ένα καθαρό τετραγωνικό μέτρο θάλασσας. Δεν έχει μείνει να πάει να κάνεις μπάνιο. Να, είδες, πάλι είσαι υπερβολική. Άμα θέλεις, μπορείς να βρεις ακόμα καθαρό
καλές αμμουδιές. Υπάρχουν στον τόπο μας, ξέρεις. Ναι, αγόρι μου, υπάρχουν, αλλά μαζεύονται 300.000 νοματέοι για να πάνε να πέσουν σε αυτό το ένα και μοναδικό τετραγωνικό μέτρο καθαρής θάλασσας. Ναι, τώρα βέβαια, σε αυτό έχεις δίκιο. Ιδιαίτερα τις Κυριακές, είναι ο ένας επάνω στον άλλο. Άσε τα άλλα τεκνευριστικά που συμβαίνουν εκεί, άσε τα τραζιστοράκια, άσε αυτούς τους παστικούς με τις ρακέτες που ξαπλώνεις και δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει το μπαλάκι με στο μάτι. Ναι, ρε παιδάκι μου, τι πληγή είναι κι αυτή. Εκεί που είναι ξαπλωμένος όλος ο κόσμος και λιάζεται, εκεί κι αυτοί να παίξουν τις ρακέτες. Μπαμ, μπαμ, το μπαλάκι, σε παρακαλώ, ρε κύριος. Πήγαινε να παίξεις πιο πέρα. Τίποτε αυτή. Εκεί να παίξουν το μπαλάκι τους στην αμμουδιά. Ναι, κάνουν φιγούρα τα εγκέφαλα. Μα είναι σαχλή. Όλοι όσοι προσπαθούν να κάνουν φιγούρα σαχλή γίνονται, άντρες και γυναίκες. Τώρα τι θέλουν οι γυναίκες στη συζήτηση. Γιατί, και οι γυναίκες, αγόρι μου, γίνονται σαχλές. Όταν προσπαθούν να κάνουν φιγούρα και οι γυναίκες γίνονται σαχλές. Στην μπλάζ εννοείς. Ναι, για την μπλάζ μιλάμε, φίγο. Εγώ δεν έχω δει καμία. Δεν έχεις δει, ε. Να πας οφθαλμία, τραγόρι μου. Δεν τις έχεις δει, ρε, με τι μαγιό φοράνε. Τι, δηλαδή, εννοείς τα τάγκα. Εμένα μου αρέσουν πολύ. Δεν μου λες, εσένα σε σοκάρουνε. Αχι, αγόρι μου. Ούτε με σοκάρουν, ούτε τα βρίσκω προκλητικά. Αντιαισθητικά τα βρίσκω. Και αυτό είναι το χειρότερο. Διότι, μαντάμ, να το φορέσει το τάγκα, να το φορέσει το κοριτσάκι που έχει το ωραίο το σωματάκι. Εσύ τι το βάζει, μωρή. Τι το βάζει, τώρα σου περισσεύουν 5 κιλά μοσχαρίσω από τη μια μεριά και 5 κιλά χοιρινό από την. Με φαντάζεσαι, ρε, εμένα με τάγκα. Σε φαντάζομαι, πώς δεν σε φαντάζομαι. Ωραία θα σε. Πάει, ναι, ρε κακομύριντε. Γιατί, ρε Χαρούλα, εσείς οι παχουλές δηλαδή δεν πρέπει να κάνετε μπάνιο. Ναι, αγόρι μου, πρέπει να κάνουμε μπάνιο, αλλά να βάζουμε ένα μαγιό της προκοπής, να τα κρύβει τα περιτά, το καλύπτει το πλεόνασμα, όχι που φοράνε τα γραμματόσημα και στα λένε για μαγιό, τα γραμματόσημα. Λαχεία, πάρτε λαχεία. Αγόρι μου, δεν έχω τύχη, εγώ δοκίμασα από εδώ τον ψηλό. Κύριος, πάρε λαχεία, θα κερδίσει, τελευταίο είναι. Εσύ, μοιάζουμε για κοροϊδά. Ρε, τελευταίο είναι, πάρ, θα κερδίσουν. Ωραία, στο παραμύθι από εκεί πέρα. Το τελευταίο, τελευταίο. Και μόλις φύγεις από εδώ θα βγάλεις άλλο τελευταίο από την τσέπη. Σε ταμάζε. Στροκίσαμε, κύριε. Τελευταίο είναι, πάρ, θα κερδίσουν. Ωραία, σε μένα κάνω τη δουλειά μου, σου λέω. Ρε, τι σπρώχνεις, ρε. Σένα θες να σπρώχνω να τα κάνεις δουλειά σου. Ωραία, δεν πάγει από εκεί. Μα τι γίνεται εδώ! Τι να γίνει, κυρία Ζαχαροπούλου, δεν τους ξέρετε αυτούς με τα λαγεία. Με το ζόρι να σου πασάρουν ένα. Έλα, μωρέ φίβο, φτωχό παιδί είναι. Θέλει να βγάλει το μεροκάματο. Να το βγάλει, θέλει ο κυρία Ζαχαροπούλου, αλλά όχι να με κοροϊδεύει και να μου λέει το τελευταίο, αφού ξέρω ότι η τσάντα του είναι γεμάτη λαγεία. Ας με να ψάξω την τσάντα σου. Σταμάτα, φίβο, άσε το παιδί. Τι έπαθε σήμερα. Μα είναι κοροϊδία, κυρία Ζαχαροπούλου. Να μου πει πουλάω ένα, όχι να μας κοροϊδεύει. Και ποιο δεν κοροϊδεύει σήμερα, φίβο. Αλλά αυτό σε πείραξε. Επιτέλους, ο νεαρός σου πουλάει ένα λαχείο που μπορεί να κερδίσει, μπορεί να μην κερδίσει. Γι' αυτό λέμε λαχείο. Λοιπόν, θα το πάρεις. Α, αν το ήθελα θα το παίρνω. Πολύ καλά, θα το πάρω εγώ. Δεν μου λες χρυσό μου, επειδή δεν μου φτάνει. Μήπως έχεις κι άλλα να μου πουλήσεις. Έχω. Άλλα 20 περίπου. Έχω, ναι. Να, Άντα. Τι σας έλεγα, κυρία Ζαχαροπούλου, ορίστε. Άσε ρε, δεν με πιάνεις, θα πάω να τα πάρω από τον αδερφό μου. Μοιάζει για πόντιος. Σταμάτα και μάθω ότι οι πόντιοι είναι οι πιο έξυπνοι Έλληνες. Είμαι πόντια και τους ξέρω. Α, γι' αυτό πήρατε το λαχείο για τελευταίο και τυχερό. Τι είπες, φίβο? Τίποτα. Λέω ότι εγώ δεν είμαι πόντιος. Κακό του κεφαλιού σου. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι πόντιος και δεν δέχομαι να με κοροϊδεύουν. Τώρα, βλακεία είναι αυτό, εξυπνάδα είναι αυτό, ο χρόνος θα το δείξει. Έλα μέσα, χρυσό μου, να σε πληρώσω. Καλά, δεν τη θέπα. Όχι. Εμπρός. Με ζήτησατε? Ναι, φίγο, σε ζήτησα. Θέλετε καφεδάκι να σας φέρω? Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω καφέ. Θέλω μόνο να μου κάνεις μια χάρη. Ναι, εσείς για τα γεια σας, ό,τι θέλετε. Περιμένω μόνο μια στιγμή να τελειώσω κάτι εδώ. Περιμένω. Εντάξει. Φίβο, μάλιστα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μου μια χάρη. Πάρε αυτό το λαχείο και πήγαινε να το εξαργυρώσεις. Τι να εξαργυρώσω? Είναι το λαχείο που δεν αγόρασες. Και λοιπόν? Κέρδισε 5,5 εκατομμύρια. Τι πράγμα? Ναι, γι' αυτό πήγαινε σε παρακαλώ να πάρεις τα χρήματα, φέρτε εδώ. Θα αμυθείς. Θα τρελαθώ. Δεν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Θεέ μου, γιατί δεν με έκανες πόντιο? Γιατί δεν με έκανες πόντιο? Γιατί? Ένα λεπτό περίπτερα βουλιάζει στα βαθιά νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περίπτερα. Γεια σου! Μόνος είσαι? Ναι, ο Ιάσονας πήγε στο σπίτι, γιατί θα του πήγαινα σήμερα την κρεβατοκάμαρα. Μόνος του? Μόνος του. Βέβαια. Η άλλη θέλει να τα βρει όλα έτοιμα. Αφού η Ελένη είναι στη δουλειά της, κυρία Θάλια. Αυτό λέω κι εγώ. Αυτή είναι στη δουλειά της και ο άλλος αφήνει τη δουλειά του για να πάει να κάνει το χαμάλι. Θα το κουβαλούσε και μόνος του, τον πήραν τηλέφωνο και πήγε να τους ανοίξει. Εντάξει, εντάξει. Να μην θίξουμε τη φιλενάδα σου. Εγώ λέω αυτό που έγινε, κυρία Θάλια. Στο κάτω-κάτω, όταν σχολάσει η Ελένη, θα πάει μαζί με τη Χαρούλα και το Φίβο και θα πάνε να τους βοηθήσουν για το σπίτι. Τουλάχιστον έχει καλούς φίλους. Βέβαια έχει καλούς φίλους. Όλοι την αγαπάνε την Ελένη. Είναι πολύ εντάξει, κορίτσι. Το ξέρω πως είναι εντάξει. Γιατί εγώ δεν την αγαπάω. Πώς? Γιατί το λες έτσι?
Βρεσί, αν εγώ δεν την αγαπούσα, θα τον άφηνα τον άλλο να την πάρει. Α, εδώ είσαι, μητέρα. Εδώ είμαι, παιδάκι μου. Δεν είπες να έρθω να πάμε να καθαρίσουμε το σπίτι? Δεν είναι ανάγκη, θα μεταφέρουν τα πράγματα τα παιδιά. Άσε, γιατί με έχει ταράξει αυτή η κολλητίδα από το πρωί. Δεν πήρες χάπι? Πήρα, αλλά δεν έκανε τίποτα. Γιατί δεν μου πες ότι έχεις κολλητίδα? Γιατί να σου το πω, γιατρός είσαι. Ο καλύτερος. Ξέρεις τι έχω τραβήξει εγώ από μικρός. Ξέρεις πόσα φάρμακα έχω πάρει. Και ο Ιάσονας ξέρεις πόσα φάρμακα έχει πάρει, ε? Λοιπόν, ξέχασέ τα φάρμακα. Θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Ναι. Να και γιατρός Άλκης. Ρε μυστήριο πράγμα με τους Έλληνες, ε? Μόλις σου πεις ότι έχεις κάτι, αμέσως γίνονται γιατροί. Αυτό θα κάνεις. Έτσι είναι, παιδάκι μου. Ο παθός είναι γιατρός. Λοιπόν, παιδί μου, θες να γίνεις καλά, ναι ή όχι? Για λέγε να ακούσω. Λοιπόν, θα κάνεις μία δίαιτα, αλλά θα την κάνεις όμως, πρόσεξε. Προχώρα, ρε, μάνα γράφε. Τι να γράφω? Τη δίαιτα. Δεν πειράζει, το θυμάμαι απ' έξω, λέγε Άλκη. Πρώτα-πρώτα, κομμένα όλα τα χορταρικά. Είσαι καθυστερημένος, τα κόψαμε. Μιλάμε ούτε μαϊντανός. Αλλά δεν τρώει χορταρικά το παιδί μου, σου λέω. Πάρε κάτω. Λοιπόν, λεμόνια, πολλά λεμόνια. Μπορείς να φας έτσι και 10 λεμόνια την ημέρα. Τι λέρε, και μόνο που μου το πες, με έπιασαν οι ξυδίλες. Παιδί μου, το λεμόνι κάνει πολύ καλό στα έντερα. Τι νόση είναι ο καφές? Δικός μου, να άστον από εδώ εκεί. Λοιπόν, έτσι όπως σου είπα, το λεμόνι εμένα με έσωσε. Τι είχες? Κολίτιδα. Και έγινες καλά με τα λεμόνια? Βέβαια. Τα λεμόνια κάνουν πάρα πολύ καλό. Έπειτα υπάρχει και η βιταμίνη C μέσα. Α, και τα πορτοκάλια έχουν βιταμίνη C. Να κάνουν τη δίαιτα με πορτοκάλια που τρώγονται και πιο εύκολα. Λεμόνια. Λεμόνια, λεμόνια. Ό,τι πει ο γιατρός. Εγώ το φάρμακο το βρήκα μόνος μου. Γιατί όταν ήμουν μικρός και είχα την κοιλιά μου, θυμάμαι ότι η μάνα μου μου έβαζε λαπά με λεμόνι. Λέω λοιπόν, γιατί να μην δοκιμάσω σκέτο το λεμόνι. Μα, και έγινες καλά? Παιδί μου, μη σου λέω, 2 χρόνια έχει να με πειράξει. Ωραία λοιπόν. Πήγαινε τώρα απέναντι να δεις τι έχει τηλεόραση ο Σταύρου. Κάτσε να πιει τον καφέ μου. Αργότερα θα το πιει τον καφέ, αλλά πήγαινε. Έλα. Λεμόνι, το φάρμακο. Ξέχασε τα αυτά που λέει. Γιατί? Το λεμόνι κάνει καλό. Ξεχάστε το που σας λέω. Ξέχασε το, ρε μάνα. Τώρα άλλος γιατρός ο ένας, άλλος γιατρός ο άλλος. Για λέγε. Μην το κοροϊδεύετε, κύριε Ιάσουνα. Το λεμόνι θα σου θερήσει τ' άντερα. Θα στα σακατέψει. Ναι, δεν έχεις και άδικο. Και εμένα δεν μου πήγαιναν τα λεμόνια. Μάνα, σβήσα τα λεμόνια, ε. Κομμένα τα λεμόνια. Λοιπόν, σ' αρέσουν τα χόρτα? Ποια χόρτα, του βουνού? Γενικά χόρτα. Σπανάκι, λάχανο, πράσα, αγκινάρες. Καλέ, χόρτα στην κολλική θα τρελάθηκες. Μάλιστα, το πα στην κόντρα. Έτσι γιατρεύτηκε η μάνα μου. Μάνα, γράφε. Αρχίσαν οι κόντρες. Έξω τα λεμόνια, μέσα τα χόρτα. Εντάξει, θυμάμαι. Έξω τα λεμόνια, μέσα τα χόρτα. Όχι, δεν τα θυμάσαι. Γράψτε για να είμαστε σίγουροι, μην τα ξεχάσεις. Ωραία. Χαρτί και μολύβι. Χαρτί και μολύβι, περίμενε. Πού το έχω βάλει το χαρτί και το. Α, περίμενε, κάτσε. Ναι. Έλα. Πάρε μολύβι και χαρτί και γράφε. Λέγε, γιατρέ. Γεια σας. Δεν αργήσαμε. Πώς ήρθατε? Εγώ, η Χαρούλα και ο Φίβος. Μας έφερε ο υπάλληλος με το αυτοκίνητο, αλλά δεν βρίσκει να παρκάρει. Μη μας ενοχλείς, Ελένη μου, γιατί γράφουμε τώρα συνταγές. Τι συνταγές? Για την κολλήτιδα του Ιάσονα. Έχεις κολλήτιδα? Θα σου πω αργότερα. Λέγε, γιατρέ, συνέχισε. Δεν σου είπα. Χορταρικά. Και θα κόψεις το κρέας. Α, επίσης και το κρασί. Δεν θα το βάλεις στο στόμα σου. Αν θέλεις να πιεις κάτι, θα πιεις λίγη μπύρα. Μάνα, γράφε. Όχι στο κρέας, όχι στο κρασί, ναι στην μπύρα. Κάνε αυτά που σου λέω και θα με θυμηθείς. Γεια σας. Άντε, γεια. Γεια. Τρελός είναι αυτός. Τι είναι αυτά που λέει? Μπύρα στην κολλήτιδα. Οχ, άλλος εντερολόγος πλάκωσε. Μάλιστα, εντερολόγος. Ακού μπύρα και εσύ κάθεσαι και τον ακούς. Μα η μπύρα είναι ό,τι χειρότερο για τα έντερα. Μάλιστα, γιατρέ. Μάνα, σβήσε την μπύρα. Έσβησα την μπύρα. Με κοροϊδεύουν. Αν θες να ξέρεις, είμαι πάρα πολύ ειδική σε αυτό. Θες να πιεις, πιες ένα ποτηράκι κρασί, άντε δύο. Όχι παραπάνω όμως. Και το καλύτερο φάρμακο για την κολλήτιδα είναι η φέτα. Ο θείος μου σώθηκε με τη φέτα. Μάνα, γράφε. Φέτα έσωσε θείο Ελένης. Φέτα έσωσε θείο Ελένης. Μη γράφετε τίποτα, θα αναλάβω εγώ τη διαιτά του. Ζυμαρικά. Πολλά ζυμαρικά είναι ένα και ένα. Ζυμαρικά. Ένα και ένα, γράφε. Έλα, πάψε να με κοροϊδεύεις. Θέλεις να γίνεις καλά ή δεν θέλεις? Εγώ πάντως έγραψα και τα ζυμαρικά. Καλά, εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Αν κάνεις μια εβδομάδα αυτή τη δίαιτα, πάει τέλος η κολλήτιδα. Μακάρι, γιατρέ μου. Έλα, γιατί με κοροϊδεύεις? Δεν σε κοροϊδεύω, κορίτσι μου, να μην σε πειράξω λιγάκι. Καλά, εγώ πάω δίπλα στο φαρμακείο να πάρω μια κρέμα και σε 2 λεπτά θα είμαι εδώ. Ωραία. Αν έρθουν οι άλλοι, ας περιμένουν. Εντάξει. Τι, πού πας εσύ? Πάω δίπλα, θα έρθω σε 2 λεπτά. Μέσα είναι ο Ιάσονας. Μέσα. Μην αργήσεις, Ελένη. Όχι. Ρε Ιάσονα, τι έγινε, ρε, τι μου που άλκησε, έχεις κολλήτιδα? Ορίστε, το έβγαλε το παράρτημα, το βλαμμένο. Δεν τον ξέρεις αυτόν, τώρα θα τον μάθεις. Κάτσε, κάτσε, γιατί ρε το παιδί. Λοιπόν, Ιάσονα, εγώ αγόρι μου, εγώ. Τι εσύ? Δόκτωρ Χαρούλα. Ο Παμάνα πλάκωσαν οι δόκτωρ. Μέχρι τώρα είχαμε σκέτους γιατρούς. Μάλιστα, κύριε, δόκτωρ, προφέσορας αυθεντία. Λοιπόν, κολλήτιδα. Κολλήτιδα. Θες να στην κόψω? Τι πράγμα? Την κολλήτιδα. Όχι, λέω να την έχω για να περνά ευχάριστα η ώρα μου. Τι λες τώρα, ρε Χαρούλα? Λοιπόν, από αύριο, ό,τι σου έχουν πει κομμένα, θα τρως μόνο αυτό που θα σου πω εγώ. Μια στιγμή,
Μάνα, σβήσε τα προηγούμενα και γράψε καινούρια. Τα σβήνω. Φέρα χαρτί. Χαρτί καινούργιο, περίμενε. Ορίστε. Πάρε καινούργιο χαρτί και γράψε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι σου είπαν οι άλλοι. Εάν όμως ακολουθήσεις αυτό που θα σου πω εγώ. Ο δόκτωρ. Μάλιστα, η αυθεντία σώθηκες. Λοιπόν, από αύριο και για κάθε μέρα. Ρύζι βραστό και από πάνω, κασέρι τριμμένο. Μπορείς ένα μήνα να τρως ρύζι με κασέρι? Μα να γράφε. Γράφω. Ρύζι με κασέρι. Ρύζι με κασέρι τριμμένο. Μήπως μπορώ να τρώω κεφαλοτήρι που μου αρέσει πιο πολύ? Είπαμε κασέρι, αγόρι μου. Και άμα στου πόνο, τι θα πιω? Νεράκι θα πιεις. Νεράκι και τίποτα άλλο. Τι λες εκεί πέρα, το πεθάνεις τώρα με σοβαρά πράγματα. Δεν κατάλαβα, έχουμε αντιρρήσεις, αγόρι μου. Μα τι του λες τον άνθρωπο τώρα εκεί? Εσάν τι σε ενδιαφέρει, ρε. Όχι, για κάτσε, συγγνώμη, Φίβο, μήπως έχεις καμιά άλλη θεραπεία? Γεια σου, να. Ό,τι σου πάνε οι άλλοι, ξέχασε τα όλα, ε. Εδώ, ο Φίβος. Άλλος δόκτωρ. Ναι, το είσαι στο σπίτι μου. Η μάνα υπέφερε χρόνια. Και ξέρεις, ένα φάρμακο την έσωσε. Η στύψη. Άσε μας, ρε Χαρούλα, συνέχεια μας εξυπνάτους. Τα ξέρεις όλα. Η στύψη, η στύψη. Λοιπόν, πρόσεξε. Τσάι, μαλάτι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τσάι, μαλάτι. Μάνα, γράφε. Τι να γράψω που μου ήρθε η ιδέα. Ένα μήνα, ε. Μετά μπορεί να τρώει ό,τι θέλει. Άμα ζήσω. Α, μπράβο. Άμα ζήσει ο άνθρωπος. Όχι, θα τρώει και τρία παξιμάδια την ημέρα. Τι λέει. Τι λέει! Δεν κάνει ρε το παξιμάδι, έχει άμυλο! Ορίστε, μάθανε και το άμυλο! Εγώ έγραψα και το άμυλο. Επιτέλους το παρκάρισα. Τι γίνεται, ποιος υποφέρει εδώ από τα εντερά του? Έχουμε κανένα άλλο φάρμακο? Το φάρμακο των φαρμάκων. Άσε, άσε, αγόρι μου, μην κάνεις τον κόπο. Κοίταξε, Γιάσονα, θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ και μετά τα λέμε. Άσε, άμα θες να σωθείς, θα ακούς το Φίβο. Για σταθείτε ρε παιδιά, γιατί να διαφωνούμε. Ας το δοκιμάσει όλα. Α, μπράβο, αυτό είναι, θα τα δοκιμάσει όλα. Μάνα, γράφε. Ναι στο κρέας, ναι στα χόρτα, ναι στο κρασί, ναι στην πύρα, ναι στο τσάι, ναι στο ρύζι, ναι στο παξιμάδι με άμυλο, ναι στη φέτα. Ρε παιδάκι μου, αυτό δεν είναι δίαιτα. Υπάρχουν και μερικά πράγματα που πρέπει να τα αποφεύγεις. Ναι, αυτούς τα αποφεύγω, μάνα. Αυτούς. Τους γιατρούς της Καρπαζιάς. Μη μας τη βγαίνεις το έτσι. Όχι γιατρούς της Καρπαζάς. Α, ναι, συγγνώμη, το ξέχασα. Δόκτωρ. Και πολύ δόκτωρ, μάλιστα. Μάλιστα, Χαρούλα, και πολύ δόκτωρ. Έτσι, μπράβο. Τι έγινε, το διαλύσαμε εδώ μέσα. Έχουν πάει στο στούντιο, κυρία Ζαχαροπούλου. Χαρούλα, το Σαββατοκύριακο είσαι μαζί μου. Δεν το πιάσα αυτό. Θα έρθεις μαζί μου στη Θεσσαλονίκη. Πώς θα πάμε στη Θεσσαλονίκη? Όχι με τα πόδια, βέβαια. Θα πάμε μπουσουλώντας. Ενώ τρενικός θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Αεροπορικός, φυσικά. Φυσικά. Πού είναι το φυσικό? Φυσικό είναι να βρεθώ 3.000 μέτρα ψηλά στον αέρα. Τι είμαι, αστροναύτης? Μη μου πεις ότι φοβάσαι το αεροπλάνο. Ναι, το φοβάμαι. Γιατί, δεν είναι φυσικό? Στατιστικό, το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές συγκοινωνιακό μέσον. Αχ, Χαρούλα μου, είναι να μην έρθει η ώρα σου. Έτσι και έρθει η ώρα σου και στο σπίτι σου να είσαι, πέφτεις, χτυπάς σε μια γωνιά του τοίχου και πάσω. Θες να τα ακούσεις το ανέκδοτο, μου φαίνεται. Ποιο ανέκδοτο? Είπες άμα έρθει η ώρα σου, έτσι. Ναι. Η δική σου η ώρα, έτσι. Φυσικά. Μάλιστα, δεν υπάρχει φυσικά. Διότι εγώ είμαι μέσα στο αεροπλάνο και δεν έχει έρθει η δική μου η ώρα, έτσι. Έτσι. Και έχει έρθει η ώρα του πιλότου. Εμένα ποιος με κατεβάζει από εκεί πάνω? Για ανέκδοτο είναι πολύ νόστιμο. Αλλά η πραγματικότητα είναι πάντα πραγματικότητα. Δεν μου λες. Εσύ πώς θα θέλεις να πάμε στη Θεσσαλονίκη? Με γάιδαρο. Έλα στα αστεία. Όχι καθόλου αστεία. Σου παίρνει περισσότερο χρόνο, αλλά φτάνει στα σίγουρα. Διότι και να έρθει η ώρα του γαϊδάρου να τα κακαρώσει, 20 πόντους από τη γη βρίσκεσαι, δίνεις μια, κατεβαίνεις κάτω και δεν τρέχει τίποτα. Τα είπες στα αστεία σου, ήταν πολύ νόστιμα. Αλλά το Σαββατοκύριακο θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ετοιμάσου! Αχ, Βαγγελίστρα. Αργήσαμε και θα το χάσουμε το αεροπλάνο. Να το χάσουμε, να το χάσουμε. Είδα κακό όνειρο εχθές, είδα, Παναγία μου. Είχες φάει πολύ και ήταν βαρύ το στομάχι σου. Και προχτές δεν είχα φάει τίποτα, πάλι κακό όνειρο είδα. Πεινούσες, δεν κάνει να κοιμάσαι μάτια το στομάχι. Ναι. Αχ, Χαρούλα, πρέπει να ξεπεράσεις το φόβο που έχεις για το αεροπλάνο. Το θέλω, δεν το θέλω. Δεν πατάει πουθενά, βλέπεις το. Κάθει και ο κόσμος να του έχουν κρεμασμένο, να λεξίπτω. Πάμε. Κάθει και ο κόσμος, Παναγία.
Τι είναι, τι ψάχνεις? Εξόδους κινδύνου δεν βλέπω. Ορίστε, εκεί πέρα έχει, δεν βλέπεις? Μωρέ, εκεί πέρα την είδα, εδώ πέρα δεν έχει τίποτα. Χάθηκε ο γάζος να βάλουν μία δοχάμο δίπλα, να έχει και μια σκαλίτσα ανεμόσκαλα, έγινε κάτι. Κατεβαίνει σιγά σιγά. Αχ, σταμάτα, Χαρούλα, μας ακούει ο κόσμος και θα μας κοροϊδεύουν. Ναι, γιατί αυτοί δεν φοβούνται. Μην κοιτάς που κάνουν τους άντρες, καρδούλα τους το ξέρει. Δεν μου λες, το περάσουν αυτό το αεροπλάνο από έλεγχο σήμερα? Όλα τα αεροπλάνα τα περνάνε από έλεγχο πριν ταξιδέψουν. Και αυτά που πέφτουν τα περνάνε. Αχ, σταμάτα πια, δεν μπορώ να σ' ακούω. Εκεί. Τι θες να κάνω εδώ πέρα που με έφερες? Το σταυρό μου κάνω, τι θες να κάνω? Παναγιά μου, να είσαι κοντά μου, Χριστέ. Πώς αισθάνεσαι? Μη μου μιλάς τώρα. Καλά. Κοίταξε πώς φαίνεται το αεροδρόμιο. Δεν θέλω, μη μου μιλάς τώρα, είπα. Ξεκολλήσαμε? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Γιατί δεν ξεκολλάμε? Κάτι έχει το αεροπλάνο. Δεν μ' αρέσει εμένα κάτι έχει το αεροπλάνο. Ξεκολλήσαμε? Όχι, Χαρούλα, ησύχασε πια. Να πάρει ο διάολος, δεν ξέρω. Χριστέ μου, όχι, Παναγία μου. Όχι, δεν το είπα. Όχι, Βαγγελίστρα μου, όχι, συγγνώμη, όχι, δεν το είπα. Όχι. Ακόμα δεν ξεκολλήσαμε? Ξεκολλήσαμε. Α, επιτέλους ξεκολλήσαμε. Ανεβαίνουμε? Ανεβαίνουμε. Ωραία, αριστούργημα. Γιατί άλλαξε το έργο της μηχανής? Τι γίνεται? Τίποτα δεν γίνεται. Έχουν βουλώσει τα αυτιά μας, γι' αυτό ακούμε διαφορετικά. Οχ, πέφτουμε. Όχι, καλέ, δεν πέφτουμε. Και ενώ αέρος ήταν, πετάμε ακόμα. Θα πιεις τίποτα? Τίποτα, σε παρακαλώ, μη μου μιλάς. Τα φτερά. Τι έχουν τα φτερά? Τι έχουν τα φτερά? Κουνιούνται. Πολύ κουνιούνται. Λες να σπάσουν? Όπω, κυρία Ζαχαροπούλου, ντροπή. Μας ακούει ο κόσμος. Θα γίνουμε ρεζίλι. Έλα, Χαρούλα, σε παρακαλώ. Πολύ κουνιόμαστε. Μη φοβάσαι, Χρυσή μου. Άμα δεν έρθει η ώρα σου, δεν τρέχει τίποτα. Μα καλά, εσύ δεν φοβόσουν προηγουμένως? Φοβόμουν όσο ήμασταν κάτω. Όταν παίρνει ύψος το αεροπλάνο είμαι μια χαρά εγώ. Και στα κενά αέρος πάω πολύ πλάκα με αυτούς που μου κάναν τα παλικάρια όσο πατούσαν στη γη. Αχ, πάψε, Χαρούλα, είσαι τελείως αναισθητή. Μωρ, τι βρίσκω εγώ τώρα? Αεροπόρος θα γίνω, τι να μην αγγίζω. Εδώ είμαστε, περάστε. Έλα, Θήμιο. Πέρασε, Θήμιο. Ελάτε, καθίστετε. Α, δεν πειράζει, καλύτερα έτσι. Εσύ είσαι? Εγώ, αλλά όχι μόνη μου, με παρέα. Τι κάνεις, Νίκη? Πώς από εδώ? Δεν πιστεύω να φέρεις πάλι κοινόχρηστα, ε? Όχι, κυρία Σοφιανού, για χάρη ήρθα. Οχ. Όχι, όχ. Μια θηρορό την έχετε και ποτέ δεν σας ζήτησε τίποτα. Νίκη, για κάνε ένα time out να συστήσω το παιδί στη γιαγιά και μετά συνεχίζεις. Εντάξει, προχώρα. Λοιπόν, γιαγιά, αυτός είναι ο Θήμιος, ο ανιψιός της Νίκης, γιος της μεγάλης της αδερφής. Χάρηκα. Ο Θήμιος είναι πολύ καλό παιδί, λέει, αλλά πολύ άτυχο, λέει. Ήρθα από το χωριό, έτρεξα από εδώ, έτρεξα από εκεί για δουλειά, τίποτα. Έχω απογοητευτεί πια και λέω να γυρίσω πίσω. Αλλά και εκεί ούτε περιουσία υπάρχει, ούτε τίποτα. Και τι δουλειά ψάχνεις να βρεις? Ό,τι να είναι, μωρέ. Να, προχτές δεν μας έλεγε η θεία ότι εκεί στις φίλες της Βουλευτίνας, πώς τη λέγανε, την Πετράκη, Λεχράκη, ότι ζητάνε έναν άνθρωπο για τις εξωτερικές δουλειές. Α, μάλιστα. Δεν μου λες τι γνώσεις έχεις? Έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο? Τι πανεπιστήμιο, για να τρέχει από εδώ και από εκεί? Έτσι πως έχουν γίνει τα πανεπιστήμια σήμερα, είναι σαν να έχεις τελειώσει παλιά το δημοτικό. Ναι, καλά, στην εποχή σας και τα τσισάκια μοσχοβόλαγαν. Ψέματα. Λοιπόν, άκουσε να σου πω. Για να δουλέψεις κοντά σε βουλευτή, πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα. Έρχεται ο ένας, σου ζητάει να του βγάλετε σύνταξη. Έρχεται ο άλλος, θέλει να μπει σε νοσοκομείο. Χρειάζεται διπλωματία. Μη φοβάσαι. Όλοι οι Έλληνες ξέρουν από διπλωματία. Εκτός από τους διπλωμάτες. Σε αυτό δεν έχεις και άδικο. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Το μόνο που θέλω είναι να μου πείτε καθαρά αν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί βαρέθηκα να μου λένε έλα αύριο, έλα μεθαύριο. Μωρέ, εμείς θα μιλήσουμε, αλλά πρέπει να σε δει και η κόρη μου αν κάνεις. Να με δει και να μου πει καθαρά. Κάνω, δεν κάνω.
Αν κάνω, εντάξει. Αν δεν κάνω, να φύγω. Ε, ναι, ρε φίλε, τι θες στην Αθήνα. Γύρνα πίσω στο χωριό. Εκεί περπατάς και ανοίγει το στήθος από τον καθαρό αέρα. Ενώ εδώ από το καυσαέριο αισθάνεσαι σαν να είσαι μηχανάκι. Έχεις καιρό να πας σε χωριό, φαίνεται. Σωστά. Πήξανε και τα χωριά στο γιο ταχύ. Μπορεί, αλλά δεν έχουν την ακρίβεια της Αθήνας. Εδώ πας στη λαϊκή και για να αγοράσεις ένα αγγούρι σου ζητάνε να πληρώσεις ένα πεντακοσάρικο τον πόντο. Και είναι και στραβό. Έλα, βρε Νίκη. Τι είναι αυτά που λες τώρα, δεν τρέπεσαι? Εγώ να ντραπώ? Δεν τρέπονται αυτοί που τα πουλάνε. Τέλος πάντων, για να τελειώνουμε, αύριο που θα κατεβώ κάτω για να φύγω, θα έρθεις και εσύ μαζί μου να πάμε να σε δει η Κατερίνα. Α, θα έρθω κι εγώ. Έλα κι εσύ. Να σε ρωτήσω κάτι, δεν μου λες ψέματα, ξέρεις να λες? Όχι. Όχι. Δεν ξέρεις να λες ψέματα? Όχι, δεν ξέρω να λέω ψέματα. Α, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα? Ρε παιδάκι μου, σε βουλευτή θα πάω να δουλέψεις. Άμα δεν ξέρεις να λες ψέματα, πάει, του το έκλεισε στο μαγαζί. Ε, μην το απογοητεύετε τώρα το παιδί. Ας πάει εκεί και θα μπει γρήγορα στο κλίμα. Πολύ αργή η Κατερίνα. Φαίνεται θα τους καθυστέρησε κανένας υπουργός. Μιλάει και με υπουργούς? Μιλάει με όλους τους πολιτικούς της Ελλάδας. Από όλα τα κόμματα, με τους πιο σοβαρούς. Δηλαδή, σαν να λέμε, μιλάει και με τον Κατσιφάρα? Είπαμε, με τους πιο σοβαρούς. Γεια σας, γεια σου Χαρούλα. Με συγχωρείτε, καθυστέρησα. Καθυστέρησα γιατί είχα συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Γεια σου Νίκη μου, ο μικρός ασφαλώς είναι ο ανεψιός σου. Μπορείτε να με λέτε Θύμιο? Λοιπόν, άκουσε Θύμιο παιδί μου, εκεί στο γραφείο της κυρίας Πετράκη Λεχράκη έρχονται οι διάφοροι φίλοι και οι ψηφοφόροι και ζητάνε να τους εξυπηρετήσουμε. Έτσι το λένε το ρουσφέτι. Ε, ναι, μαμά μου, από αυτές τις εξυπηρετήσεις. Τα ρουσφέτια. Ναι, πάψε, μαμά μου, αυτά τα ρουσφέτια. Αλλά γίνονται και άλλα δεν γίνονται. Δεν μπορούν να γίνουν δηλαδή όλα. Εμείς όμως ποτέ δεν λέμε στον ψηφοφόρο ότι αυτό δεν γίνεται. Εμείς του λέμε να μείνετε ήσυχος, αγαπητέ μου. Θα κοιτάξουμε την υπόθεσή σας. Και όλο χαμόγελο και μέλι. Η κυρία Πετράκη Λεχράκη θα ασχοληθεί με την υπόθεσή σας. Και όλο χαμόγελο και μέλι. Και όταν περνάνε μέρες και δεν γίνεται τίποτα, τι θα λέω? Θα λες ότι η κυρία Πετράκη Λεχράκη συναντάει κάποιες δυσκολίες, αλλά προχτές που συναντήθηκε με τον υπουργό, την διαβεβαίωσε ότι θα ασχοληθεί με την υπόθεσή σας. Και όλο χαμόγελο και μέλη. Κατάλαβα. Λοιπόν, εσύ πάντα θα λες ότι η κυρία Πετράκη Λεχράκη είναι σε κάποιον υπουργό. Όταν λείπει η κυρία Πετράκη Λεχράκη είναι πάντα σε έναν υπουργό. Να ακούνε συνέχεια να μιλάς για υπουργούς. Ότι η κυρία Πετράκη Λεχράκη έχει συνέχεια επαφές με τους υπουργούς. Ότι είναι μια βουλευτής με κύρος. Και ότι συνέχεια έχει επαφές με πρωθυπουργούς και υπουργούς. Δίχως κύρος. Τι λες, μαμά μου? Ψέματα λέω. Ε, να πηγαίνω, άργησα. Εντάξει, λοιπόν, Θύμιο, παιδί μου, τι λες, θα τα καταφέρεις? Δεν νομίζω. Εγώ είμαι έντιμος άνθρωπος. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Θύμιο. Από χωριό ήρθε. Τι να ξέρει το καημένο. Ναι, του φαίνεται. Του φαίνεται. Λοιπόν, λέγε Νίκη μου γρήγορα, εσύ τι θέλεις? Άκου να δεις, κυρία Κατερίνα, εγώ την κυρία Πετράκη Λεχράκη την ψήφισα. Θυμάσαι που μου έδωσε το ψηφοδέλτιο με το σταυρό? Ναι, θυμάμαι. Λέγε, τι θέλεις? Εγώ έχω έναν αδελφό στο Παρίσι. Να σου ζήσει. Ο αδελφός μου δουλεύει σε μια μπειραρία πάνω στο μεγάλο δρόμο που πάει στο αεροδρόμιο. Στο ελληνικό. Στο Παρίσι, σου λέει η γυναίκα. Καλά, γιατί δουλειά έχουμε εμείς με το Παρίσι? Δεν μου λες, Νίκη μου, ήρθες κι εσύ εδώ να με τρελάνεις? Κατερίνα, χαμόγελο. Χαμόγελο και μέλι, Κατερίνα μου. Λοιπόν, η πυραρία βρίσκεται πάνω στον αυτοκινητόδρομο Παρίσι αεροδρόμιο και είναι κλειστός. Ούτε να μπεις μέσα μπορείς, ούτε να βγεις. Πας κατευθείαν αεροδρόμιο. Ωραίο αυτό. Τι ωραίο που κοντεύει να κλείσει το μαγαζί και θα μείνει ο αδελφός μου χωρίς δουλειά. Λοιπόν, εμείς θέλουμε μια άδεια να ανοίξει εκεί ο δρόμος να μπορούν να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα. Ωραία, και γιατί δεν τη δίνουν να την πάρουνε? Δεν τη δίνουν, γι' αυτό ήρθα εδώ. Μάνα, κράτα με. Κατερίνα μου, χαμόγελο, εσύ το είπες. Χαμόγελο και μέλι. Καλά, δεν μου λες και τι να σου κάνει η κυρία Πετράκη Λεχράκη. Αυτή είναι βουλευτής Αθηνών, δεν είναι των Παρισίων. Ναι, αλλά μπορεί να μιλήσει του πρωθυπουργού. Και τι να κάνει ο πρωθυπουργός? Τόσες γνωριμίες έχει με το Μιτεράν. Α, εδώ τρελαίνομαι. Χαμόγελο, χαμόγελο και μέλι, Κατερίνα. Ναι, μανούλα μου, χαμόγελο, χαμόγελο και μέλι. Τι κάνεις εκεί? Τώρα θα δεις, προκειμένου να με τρελάνει αυτή, θα την τρελάνω εγώ. Αλλιώ, αλλιώ. Monsieur le président, s'il vous plaît. Ποιο πήρες? Το Μιτεράν, αυτό προσώπος. Είναι τώρα να χάνουμε καιρό. Allô, monsieur le président. Ici Catherine. Non, Catherine Deneuve. Catherine Sofianou. Πώς είστε, η κυρία, τα παιδιά καλά? Καταλαβαίνει ελληνικά ο Μιτεράν? Σοσιαλιστής άνθρωπος είναι. Δεν θα μάθε δύο κουβέντες από τον Παπανδρέου. Είμαι πολύ ευτυχής. Αυτό θα το μάθει. Μάλιστα. Είμαι πολύ ευτυχής που σας ακούω, κύριε Πρόεδρε. Εκούτε,
Le cardas de madame Niki, birari, orli, ascenseur, compresseur, semaine de fer, compresseur. Τι compresseur λες, βρε Κατερίνα μου. Silence, μη με διακόπτεις, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Πώς ανοίξουν το δρόμο χωρίς compresseur. Oui, monsieur le président, compresseur, beaucoup de compresseur. Merci beaucoup, au revoir, ascenseur. À tout à l'heure. Εντάξει. Είπε εντάξει. Μα τώρα Νίκη μου μιλάμε ή... Κατερίνα. Δέχομαι.